Ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος τότε Λουτρακίου Περαχώρας Γιώργος Κοντός μίλησε στην εκπομπή 8 στον αέρα για το καυτό θέμα που αφορά τη Λουτρόπολη και δεν είναι άλλο από το καζίνο. Ο κ. Κοντός τόνισε ότι το καζίνο ήθελε να γίνει ΑΕ, αλλά τότε επικρατούσε, όπως λέει, ο λαϊκισμός από διαφόρους. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην παρέμβαση του καζίνου σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο, κάτι το οποίο το πληρώνει. Μάλλον επιγραμματικά θα σταθώ. Αν δεν έχεις να παρουσιάσεις τίποτα, τότε αρχίζεις και να καλύπτεις εχθρούς. Ότι σε χτυπάνε οι γειτόνισσες ή γύρω-γύρω. Το καζίνο υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπήρχε πρόβλημα, το γνωρίζαμε αυτό το πρόβλημα. Μας το είχε θέσει το καζίνο. Ήθελε να προχωρήσει στη δημιουργία της ΑΕ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι συγκυρίες και αν θέλετε και οι πολιτικοί χειρισμοί και των προηγούμενων δημοτικών αρχών, όχι όλων, γιατί θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν τόλμησαν να το αγγίξουν γιατί περισσότερο κυριαρχούσε ο λαϊκισμός. Είπατε προηγούμενα τον κακό συνδικαλισμό. Ο συνδικαλισμός, ο λαϊκισμός, όλοι τα παίρνουν, όλοι τα κάνουν. Και έχω το δικαίωμα να μιλήσω για το καζίνο, γιατί όπως ξέρετε είμαι ένα από τα άτομα, εγώ, ο κύριος Παύλου και κάποια άλλα άτομα, που φέραμε το καζίνο στο Λουτράκι, που έχουμε υπογράψει. Η υπογραφή μου μεταξύ των τριών είναι για τη δημιουργία του καζίνου στο Λουτράκι. Θεωρώ ότι το καζίνο έπαιξε και το καζίνο. Δεν έπαιξε πάρα πολύ καλό ρόλο. Ήθελε να μπει στην πόλη. Βαυκαλιζόταν το καζίνο. Πράγμα που δεν έπρεπε να συμβεί. Όλα αυτά τα πληρώνει τώρα το καζίνο και πληρώνει ότι όταν από τη στιγμή που πόλωσε επιγκιόνι, πόλωσε έναν ολόκληρο το λαό στο Λουτράκι. Όταν ξέραμε ότι οι μετακινήσεις δημοτικών συμβούλων γινόντουσαν μέσα από το καζίνο και βγαίνανε και το λέγανε και το θεωρούσαν και κομπάζανε και το θεωρούσαν ότι ήταν μεγάλο πράγμα ότι πήρα εγώ το σύμβουλο του κυρίου Παύλου, πήρα το σύμβουλο του κυρίου Τάδε και τον έφερα με το ζόρι στο συνδυασμό του κυρίου Γκιόνι. Αυτά γινόντουσαν από το καζίνο. Με παρεμβάσει το καζίνο, ε. Βεβαίως. Αυτά πληρώνει το καζίνο. Και αυτό και δεν μπορεί να ακουστεί μια σοβαρή φωνή, γιατί το καζίνο φρόντισε να αλωτριώσει την πόλη.